Ας πούμε στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας έχουμε την Αντιπεριφερειάρχη Πελοποννήσου, την κυρία Ντίνα Νικολάκου. Καλησπέρα σας, κυρία Νικολάκου. Καλησπέρα κύριε Κανελόπουλε, καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Θα πω ότι είναι σοβαρά αυτά που έχουν επισημανθεί από την πλευρά του Περιφερειάρχη, αλλά εξαιρετικά σοβαρά και αυτά που επισημαίνονται από την πλευρά του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου. Ποια είναι η πρώτη αντίδραση από την πλευρά της Περιφέρειας? Κοιτάξτε να δείτε, η πρώτη αντίδραση από την πλευρά της Περιφέρειας είναι ότι για ακόμη μία φορά ο κ. Μαργέλης καταθέτει μία μηνυτήρια αναφορά. Έχει καταθέσει τότε με τα μνημόνια, κατέθεσε πριν από λίγο καιρό εναντίον της Περιφέρειας του Δήμου και παντός υπευθύνου για τα καιρικά φαινόμενα και καταθέτει ακόμα μία μηνυτήρια αναφορά. Θέλω να πω δύο παρατηρήσεις, γιατί αύριο το πρωί θα παραχωρήσω, όπως ξέρετε, μία συνέντευξη τύπου και θα πούμε περισσότερα. Θέλω να πω όμως δύο παρατηρήσεις πάνω σε αυτά τα οποία ακούστηκαν από τον κύριο Μαργέλη. Το πρώτο είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό, που εγώ προσωπικά το θεωρώ θεσμική εκτροπή, το να αφαιρεί από τον αιρετό το δικαίωμα της πολιτικής κρίσης. Ο κύριος Στατούλης είναι περιφερειάρχης με την ψήφο των πολιτών και έχει το δικαίωμα να λέει την πολιτική του κρίση και να λέει και να ξαναλέει, γιατί δεν είναι πρώτη φορά που το έχει πει. Απλώς πρώτη φορά ο κύριος Μαργέλης θεώρησε ότι τώρα έπρεπε να κάνει τη μηνυτήρια αναφορά. Το έχει πει από το 2014 γύρω στις 7 με 8 φορές ότι είναι πραγματικό σκάνδαλο το ποσό το οποίο δόθηκε για τις απαλωτριώσεις στο δρόμο Ρωμανός Γοργαλιάνη, ότι ξεπερνάει κατά πολύ το ποσό των απαλωτριώσεων, το κόστος κατασκευής του έργου. Όπως χαρακτηριστικά λέει ο κύριος Γόντικας, είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο αυτός ο δρόμος. Ναι, αλλά τώρα έχει επισημανθεί και κάτι ακόμα που έχει να κάνει με μια σχέση δικηγόρων δικαστών, κυρία Νικολάκου. Επιτρέψτε μου να πω την άποψή. Παρακαλώ. Άρα λοιπόν δεν μπορεί κανείς, ούτε ο κύριος Μαργέλης, να αφαιρεί από τον αιρετό το δικαίωμα της πολιτικής κρίσης. Δεύτερον, δεν είπε καθόλου ο κύριος Περιφερειάρχης για κυκλώματα. Μου έκαναν πολύ φοβερή εντύπωση. Μου έκαναν έκπληξη αυτά που άκουσα από τον κύριο Μαργέλη. Παραδικαστικά, κυκλώματα. Ποιος τα είπε αυτά τα πράγματα? Σεβόμαστε πάρα πολύ όλους τους έντιμους, τους ανθρώπους εκείνους που παλεύουν, τους δικαστές, τους δικηγόρους, όλους αυτούς που καθημερινά δίνουν μια πολύ μεγάλη μάχη μέσα στην ελληνική κοινωνία, όπως όλοι οι υπόλοιποι. Γιατί πρέπει να ξέρετε ότι όλοι κρινόμαστε. Και αυτοί που κρίνονται και αυτοί που κρίνουν, όλοι μαζί κρινόμαστε. Άρα λοιπόν, εντυπωσιάστηκα με αυτά που άκουσα από τον κύριο Μαργέλη. Ποιος μίλησε για παραδικαστικά κυκλώματα? Ο κύριος Στατούλης είπε κάτι συγκεκριμένο. Είπε για μια συγκεκριμένη περίπτωση, δεν το λέει πρώτη φορά, είναι η πολιτική του κρίση, βοάει η κοινωνία για αυτό. Θα έχουμε ονόματα, μισό λεπτά. Και όταν λέτε για συγκεκριμένη περίπτωση, θα ακούσουμε ονόματα από τον κύριο Στατούλη? Θα ακούσουμε τα πάντα τη Δευτέρα ο κύριος Στατούλης το πρωί, το μεσημέρι, 12 η ώρα στην Τρίπολη, αμέσως μετά την πολύ μεγάλη και σημαντική επιτυχία που έκανε η Περιφέρεια Πελοποννήσου στη Ζυρίχη. Έρχεται και θα κάνει και θα παραχωρεί συνέντευξη τύπου. Όμως, μην το ξεπερνάμε αυτό, κύριε Κανελόπουλε. Πώς ο κύριος Μαργέλης μίλησε για τέτοια πράγματα και κυκλώματα? Ποιος τα είπε αυτά τα πράγματα? Και θέλω να βάλω και κάτι άλλο που μου κάνει εντύπωση, γιατί είναι πολύ περίεργο να θέλει να μιλήσει για κυκλώματα και πράγματα που δεν είπε ο κύριος Στατούλης, να μιλήσει για όλους τους δικηγόρους, για όλους τους δικαστές. Δεν είναι έτσι. Σε όλους τους χώρους υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι αγωνίζονται, υπάρχουν οι έντιμοι, αλλά σε όλους τους χώρους υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι μπορεί και να μην είναι. Δεν είπε κάτι ο κύριος Στατούλης, πολιτική κρίση έκανε. Τρίτον, και θα τα πει και ο ίδιος, τρίτον, ο κ. Μαργέλης αυτές τις μηνύσεις που κάνει, τις κάνει κατόπιν αποφάσεων των διοικητικών του συμβουλίων του Δικηγορικού Συλλόγου ή τις κάνει ως πρόσωπο για να βρίσκεται πάντα στην επικαιρότητα? Με απασχολεί πάρα πολύ αυτό. Συμφωνούν μαζί του όλοι οι δικηγόροι της Καλαμάτας και της Κυπαρισίας και της Μεσσηνίας, το σύνολο των δικαστών? Πώς παίρνει αυτή την ευθύνη και μπορεί να μιλάει εξ όλων αυτών? Ή κάνει ως Κώστας Μαργέλης τη μηνυτήρια αναφορά και απλά βάζει τον τίτλο του? Και τρίτον και τελευταίο και πάρα πολύ σημαντικό, δεν θέλω να το πιστέψω, πραγματικά σας το λέω, αλλά αν ο κύριος Μαργέλης χρησιμοποιεί το θεσμό της δικαιοσύνης και τη θέση του για να βρίσκεται στο πολιτικό προσκήνιο και την επικαιρότητα, γιατί ο ίδιος έχει εκφράσει τις πολιτικές του φιλοδοξίες, αυτό ξέρετε είναι κάτι πάρα πολύ λυπηρό. Είναι και κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο. Είναι και κάτι πάρα πολύ περίεργο. Καλό είναι λοιπόν να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Καλό είναι όταν εκπροσωπούμε ένα τόσο σημαντικό θεσμό, όπως είναι ο Δικηγορικός Σύλλογος, που είναι ο πρώτος επιστημονικός θεσμός, και να είστε σίγουροι ότι αν υπήρχε αντιπολίτευση, αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να εγκαλέσει
γιατί, τον κύριο Μαριέλη, γιατί μέσα στο δικηγορικό σύλλογο της Καλαμάτας θεωρώ ότι με αυτά που είπε σήμερα προσβάλλει τους ίδιους τους δικηγόρους τους οποίους εκπροσωπεί. Ποτέ δεν είπε ο κύριος Στατούλης για παραδικαστικά κυκλώματα, ποτέ ο κύριος Στατούλης δεν προσπάθησε να τους βάλει όλους μέσα σε ένα τσουβάλι, γιατί αυτό είναι επικίνδυνο. Αλλά δεν περιμέναμε πραγματικά, το λέω και σαν προσωπική μου έκπληξη αυτό, ναι, δεν περίμενα ποτέ ο κύριος Μαργέλης να πιστέψει ότι μπορεί με μηνυτήριες αναφορές να αφαιρεί από έναν αιρετό το δικαίωμα της πολιτικής του κρίσης. Πάντως, αλίμονο, επαναλαμβάνω ότι πρέπει να διευκρινιστεί από την πλευρά της περιφέρειας τι είναι αυτό και τι σημειώνει την σχέση δικηγόρων με δικαστές. Έχετε ποτέ, συγγνώμη κυρία Κανελόπουλη, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, γιατί αρχίζουμε και χάνουμε τώρα τους ρόλους μας. Ναι. Έχετε δει ποτέ, ο κύριος Στατούλης είναι αιρετός, είναι περιφερειάρχης, έχει δικαίωμα, είναι η εντολή των πολιτών προς αυτόν να φύγει και να λέει ελεύθερα τη γνώμη του. Αυτό που έχει πει ο κύριος Στατούλης εδώ και καιρό όφιλε να κινητοποιήσει και να δημιουργήσει προϋποθέσεις έρευνας από τους κατά τον νόμο υπεύθυνους. Ο κύριος Στατούλης δεν το έχει πει μόνο ο κύριος Στατούλης. Το έχουν πει πάρα πολλοί. 70.000 ευρώ το στρέμμα σε μια περιοχή που ξέρετε καλά πόσο πηγαίνουν. Πώς βγήκαν αυτές οι τιμές, πώς δόθηκαν τόσα πολλά χρήματα σε απαλωτριώς, αυτό δεν απασχολεί. Πρώτη φορά το λέει ο κύριος Στατούλης αυτό. Άρα υπάρχει σχέση, επαναλαμβάνω το ερώτημα, υπάρχει σχέση δικηγόρων με δικαστές. Εγώ δεν θα σας απαντήσω σε αυτό. Ο κύριος Στατούλης δεν μασάει τα λόγια του, το ξέρετε. Τη Δευτέρα λοιπόν, κοντινή γιορτή. Τη Δευτέρα, θέλω να σας πω κάτι κύριε Κανελόπουλε και να κλείσω. Θα πούμε και πολλά άλλα πάνω σε αυτό. Αύριο. Αυτή τη στιγμή όμως, επειδή τα πράγματα δεν είναι απλά. Είναι πολύ σοβαρά και χρειάζεται όλοι να τα αντιμετωπίσουμε με σοβαρότητα. Αυτά που συνέβησαν, αυτά που γίνονται και αυτά που θα γίνουν είναι πράγματα τα οποία πρέπει να μας απασχολήσουν όλους. Δηλαδή βλέπετε μισό λεπτό, αυτό που μου λέτε και αυτά που θα γίνουν, βλέπετε μια στοχευμένη επίθεση κατά της περιφέρειας Πελοποννήσου και κατά του κυρίου Τατούλη. Φυσικά. Αλλά τέλος πάντων θα τα πούμε αυτά. Θέλω να κλείσω με κάτι πολύ ευχάριστο. Να.